Σήμερα έχουμε ένα βίντεο αντιδράσεων στο οποίο θα αντιδράω εγώ σε διάφορα trick shots που θα βλέπουμε μαζί. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι τα trick shots, είναι διάφορες βόλες που προσπαθούν να πετύχουν άνθρωποι. Παράδειγμα, έχω αυτή εδώ την κούπα με το χαμομήλι που πίνω αυτή τη στιγμή. Και έχω και αυτό εδώ πέρα. Και θέλω να το πετάξω να μπει μέσα. Αλλά όχι τόσο απλά, τα κάνουν λίγο πιο πολύπλοκα. Αυτή θα δείτε τι εννοώ. Σε αυτό το κανάλι υπάρχει ακόμα ένα βίντεο αντιδράσεων, το οποίο το έχω στην περιγραφή. Ήταν fail βίντεο από το TikTok που γέλαγα όταν τα βλέπα. Αν θέλετε, φυσικά μπορείτε να πάτε να το δείτε και αυτό. Επίσης, όσοι είστε καινούργοι και σας αρέσει το content του καναλιού, μπορείτε να πατήσετε το subscribe από κάτω να κάνετε μια εγγραφή. Και άμα θέλετε να δείτε και ένα μαγικό, θα πατήσετε το χεράκι από κάτω, το άσπρο που είναι έτσι, θα γίνει μπλε. Σίγουρα βλέπω μια γιαγιά που θέλει να πετάξει τη μέντο στην Coca-Cola και την πέτυχε. Πέτυχε τη μέντο στην Coca-Cola, παιδιά. Η μέντο είναι τόσο μικρή μέντο και την πέτυχε μέσα στο καπάκι από μακριά. Η γιαγιά. Αυτό θέλει να κάνει τώρα το καπέλο. Καλά, παιδιά, αυτό το έχω προσπαθήσει άπειρες φορές και το έχω καταφέρει. Ειδικά από τον όροφο, τι έκανε. Ωραίο. Και το κάνει πολλές φορές, δεν το κάνει μία. Ένα καπέλα έτσι και τα βάζει. Τι βλέπω, απλά μπάσκετ, παίζει αυτός. Οκ. Αποκλείεται, αποκλείεται αυτό που θέλει να κάνει. Δεν υπάρχει, το δείχνει και slow motion. Αυτό θέλω να δοκιμάσω κι εγώ. Το βάλε, μπέσα, τι λες, ρε. Τι έκανε, το βάλε μέσα. Η γιαγιά το σπάσε. Κάτσε, γιατί δεν βρει γιαγιά. Τι έκανε, το χτύπησε με. What? Περίμενε. Πρώτα πέταξε το μπαλάκι στο άσπρο αυτό και το μάρμαρο που έχει στο τραπεζάκι πάνω. Μετά ήρθε το μπαλάκι μέσα, γύρισε με το κεφάλι του με τη ρακέτα, το πέτυχε. Και πριν φτάσει το μπαλάκι στο στόχο, πέταξε το βελάκι με το χωνί για να μπει μέσα στο μπαλάκι. Wow. Και αυτός κάνει κάτι. Με backflip το έκανε. Ωραίο, αλλά το προηγούμενο ήταν πιο δύσκολο νομίζω. Αυτός δεν κατάλαβα. Α, ήταν το ίδιο με πριν. Και αυτός. Όλο με ρακέτα στο κεφάλι του κάνει. Ο ίδιος είναι, δεν έχω δει. Ο ίδιος μου φαίνεται. Αυτός τι κάνει. Ωπα ρε μπρο, τι έκανε. Πώς έγινε αυτό. Αυτό είναι οφθαλμαπάτη. Έχουμε ένα τυπά που πετάει μπαλάκια μέσα σε ποτήρια με νερό, τα οποία τα έχει στηρίξει το ένα πάνω στο άλλο ίσα ίσα. Και τα βάζει όλα με την πρώτη χωρίς να τα ρίξει. Πες μου, τα βάλει όλα. Και το τελευταίο. 100 ευρώ σε όποιον το κάνει και μου το στείλει σε βίντεο. Εδώ παίζει μπάσκετ, τα δύο παιδάκια παίζουν μπάσκετ. Και. Outplay που τη έκανε. Και δεν το έχει πάρει χαμπάρι, σε κόρη να του κάνει τάπα. Το παιδάκι βαριέται και βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Βαριέται απλά την άρα στην πέτσα του. Και μετά το κατάλαβε, δεν το έχει καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν σκόπιμο στα αρχή. Όχι, ο ίδιο. Δεν είναι ο ίδιο νομίζω. Αλλά κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο άλλο με μπαστούν του γκολφ. Βάλε όλα και τι έκανε. Αυτό είναι amazing. Αυτό θέλω να το κάνω κι εγώ. Και πώ κάνει bounce πάνω σε κάθε κατσαρόλα. Και φτάνει εδώ στο τέλο. Παπ, παπ, μπλουπ. Μέσα. Έβαλε το ψωμί του εδώ στη φρυγανιέρα έτσι. Απλά το πέταξε και μπήκε. Αυτό παιδιά γυρνάει έτσι από τη δουλειά. Του βγάζει το καπέλο και το πετάει έτσι και ο κρεμάει κάθε φορά. Δεν του πέφτει ποτέ κάτω. Backflip με ένα. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο τραγικό. Οκ, και εγώ το κάνω αυτό. Τελικά δεν είναι τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Τι κάνει αυτό. Τελείω χαρτί και. Εντάξει, αυτό είναι όντως εύκολο, αλλά δεν θα το κάνω γιατί βαριέμαι. Αυτό είναι κάτι. Wow, ωραία. Αυτό είναι κάτι wow. Βρήκαμε κάτι τέλειο. Όρθιο και ντόμι. Ού, τι έχει κάνει ο τύπος. Όρθιο που πάει. Ανεμιστήρα, το φυσάει ξανά πίσω. Που ρίχνει μια με το μπαστούνι και πάει μέσα στο ποτήρι. Κοίτα τι κάνει, αφήνει το μπαλάκι από πάνω σε μια μεζούρα και πάει μέχρι κάτω. Χτυπάει τα βιβλία γύρω-γύρω, τον ντόμινο ρίχνει. Πώς το κάνουν αυτό, δηλαδή πώς τους έρχεται. Λένε θα κάνω αυτό και θα το στήσω έτσι και θα πετύχει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πιάνει και η γάτα τον μπαλάκι και το πειράζει. Αυτό τι είναι, πάλι ο μπαλάκι. Κοίτα τι κάνουν, κάτι περίεργα. Αποκλείεται να πάει μόνο τον μπαλάκι μέσα. Κάτι έχουν κάνει. Το φυσάγανε. Αποκλείεται, το φυσάγανε. Δεν το πιστεύω. Κοίτα τι έχουν φτιάξει μέσα στο σπίτι τους. Πόσες μέρες το φτιάχνουν αυτό. Δηλαδή όλο το σπίτι ήταν έτσι. Και αν θέλανε να φύγουν επισκέπτες. Και συνεχίζει, έχει κι άλλο. Πάει μέχρι κάτω, αυτό τι είναι τώρα πάλι. Τίποτα, δύο μπαστούνια ήταν άκυρα. Χαρτόνια, μπάρες, τηγάνια. Όπου, θα μπήκε στην τρύπα, ε. Το κάνανε. Φαντάσου απλά να φτάσει μέχρι εκεί πέρα και να μην μπει στην τρύπα. Και να μείνει δίπλα μπαλ. Πέταξε τον μπούμεραγκ και μπήκε στο καλάθι, αλήθεια. Αυτό τι κάνει. Το πετυχαίνει όμως. Τι έκανε. Κάτσε. Τι έκανε. Πέταξε τον μπαλάκι και έβαλε το. Γράφει πάνω ότι προσπαθεί να πετύχει αυτό το trick shot εδώ και 4 μέρες και αυτή η κοπέλα το πέτυχε με 2 βολές. Έριξε 2 βολές και το πέτυχε, λέει. Λογικά τώρα. Ου!
Nice, ωραίο. Οχ. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Είναι, αλλά καταλάβες τι εννοώ. Άσε ρε, που έκανε backflip το μαρκαδόρο, άσε ρε. Αυτό γίνεται. Περίμενε. Πού είναι, πού το έχω κάπου, εδώ το έχω βάλει. Το fidget spinner μου, πού είναι. Να το, το βρήκα. Και έχω και στυλό, οπότε μπορώ να το κάνω τώρα μπροστά σας. Αχ, αστόχησα. Έλα. Να το, το πέτυχα. Και εγώ το κάνω. Το έχω ξανά. Απλά το αστείο τα κάνει με τη σειρά, δηλαδή δεν κάνει μόνο αυτό. Δεν κάνει μόνο ένα. Τα κάνει όλα μαζί. Έκανε πρώτα αυτό με το στυλό, μετά έκανε το fidget spinner, μετά έκανε το backflip. Και τώρα κάνει αυτό που εντάξει είναι λίγο πιο δύσκολο. Άρα προσπαθούνε. Πόση ώρα προσπαθούν άρα. Και τι να περιμένω εκεί πέρα. Πρέπει να βαριούνται πάρα πολύ για να το κάνω αυτό. Τι να πω σειρά κάθε. Να το. Πάνω από τη σκάλα. Αυτό έχει μπασκέτα στο σπίτι του πρώτα απ' όλα. Αυτό το θέλω κι εγώ. Δεν με νοιάζει τόσο το ότι κάνει trick shots με την μπασκέτα. Με νοιάζει ότι έχει μια μπασκέτα στο σπίτι του με τραμπολίνο. Απλά τα βάζει όλα μέσα. Τι κάνει. Okay, απλά τα πετυχαίνει όλα ένα-ένα. Εντάξει. Το άλλο που τα έχει το ένα πάνω στο άλλο τα ποτήρια ήταν πιο δύσκολο θεωρώ. Α, έχει πάει πίσω-πίσω το τελευταίο. Ου, αυτό είναι όντως δύσκολο. Ξεκίνησε από κάτω και ανέβηκε πάνω με τα πόδια. Και μάλιστα η γιαγιά είναι από κάτω και φοβάται. Α, της καρφώσει το μάτι, κράγω το μέλος. Αλλά εντάξει, ευτυχώς ήταν εύστοχη η κοπέλα. Τι ακριβώς κάνουνε. Το είδατε. Αυτό είναι απλά τρίξτε, ήταν αστείο. Κι άλλο μπάσκετ, απλά θα το βάλει από εκεί πέρα στην άλλη μεριά. Εντάξει, το ξέρουμε. Έμεινε πάνω στην μπασκέτα. Αυτό έβαλε ένα καλάθι τα πόδια τα ανάποδα. Οκ, πολύ φυσιολογικό, κάθε μέρα αυτό κάνεις. Και αυτό πέταξε ένα βελάκι έτσι πίσω, χωρίς να βλέπει. Μάλλον το πέτυχε bullseye και θα το δείξει τώρα. Ήμουν σίγουρος. Πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Όπα ρε ο μικρός. Όπα ο μικρός ο Μέση. Πες μου τι θα το πετύχει αυτό το πράγμα με την πρώτη. Το πέτυχε με την πρώτη. Τι έκανε, απλά κάρφωσε ένα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Κάτι κάρφωσε. Γιατί είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Α, μπάλα του μπάσκετ ήταν. Αυτό είναι ο Jake Paul και απλά πέτυχε τον άλλο στο κεφάλι. Αυτό μας δείχνει σιγά σιγά, βάζει και μια κατσαρόλα κάθε φορά που το πετυχαίνει. Απορώ πώς θα βάλει, θέλω να δω. Έχω περιέργεια. Μέχρι τώρα έχει βάλει 6. Α, μέχρι 6 πήγε, δεν έβαλε παραπάνω. Α, νομίζω αυτό έχω ξαναδεί πρόσφατα. Είναι τα perfect shots που κάνουν στο μπιλιάρδο. Θα πάει έτσι μπροστά, παπ. Ορίστε, βρήκα τι θα κάνω, το πάρω σύνταξη. Θα βάζω ένα μπουκάλι κάτω στη σκάλα και θα ρίχνω μπαλάκια μέχρι να το πετύχω. Εθισμό με το TikTok, γιαγιά, θα τρίξω. Αντί να πάω να μαγειρέψει κάνα φαγητό στα εγγόνια της, βλέπουμε δύο τυπάδες να παίζουν μπάσκετ και τον ξεγελάει και ο άλλος. What? Πήγε την μπασκέτα μαζί του. Πιστεύω ότι του πετύχει όλους έναν μέχρι το τέλος και όταν θα βάλει τον μπαλάκι στο κόκκινο ποτήρι θα το πετύχει. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Πόσο έχει πετύχει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Γιατί απλά δεν κάνω 5x5. Αυτά είναι τα πιο ωραία, τα θεωρώ τα πιο δύσκολα γενικά. Και το κατάφερε γρήγορα σχετικά. Δε τι κάνει! Παιδιά, πατήστε όλοι ένα like άμα θέλετε να φτιάξω τα δικά μου trick shots. Όταν λέω τα δικά μου trick shots εννοώ ένα, να κάνω έτσι ένα δύσκολο με τη γάνια, με κατσαρόλες, με ένα μετάλλο και να το ανεβάσω σε κάποιο βιντεάκι. Να πω έκανα και το δικό μου trick shot που είναι έτσι δύσκολο. Και το κατάφερα και να είμαι περήφανος. Είχα μείνει σε αυτό που του έρχεται τον ντόμινο και μετά πάει. Ρίχνει πιο μεγάλο ντόμινο από τον ντόμινο και ρίχνει και όλα τα κουτάκια, φαντάζομαι. Το μπαλάκι που είναι. Α, είναι πάνω! Ού και μπήκε μέσα στο ποτηρί! Μάγκας αυτός. Ορίστε, κοίτα τι κάνει. Κάτι τέτοιο θέλω να κάνω κι εγώ. Δες πόσες κατσαρόλες έχει βάλει. Και πίσω είναι η γυναίκα του και απλά κάθεται και τον κοιτάζει και κάνει τις δουλειές. Πόσο ψηλό το έχει κάνει! Κοίτα πώς πάει το μπαλάκι. Δες τι κάνει με τη ζωή του. Αυτός πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του, γυρνάει, κάνει αυτό όλη μέρα. Μετά το ίδιο μάρτο πετύχει και το πέτυχε. Άλλο! Επιμένει, συνεχίζει. Κοίτα πόσο πίσω έχει πάει. Και λέει, έχει ξεχάσει να πατήσει το record και δεν το πιάνει η κάμερα ποτέ. Πώς το κάνει αυτό, δεν βλέπω καν πώς πάει μπάλα, μπερδεύομαι. Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν γίνεται. Πώς μπήκε αυτό. Και με δύο μαζί το κάνει και. Τι κάνει ο τύπος. Ω, αυτό είναι trick shot. Αυτά είναι trick shot. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε το κουμπάκι από κάτω, το like να γίνει μπλε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω κάποιο άλλο βίντεο σχολιασμού. Οτιδήποτε. Τα πιο αστεία βιντεάκια, τα πιο αειδιαστικά βιντεάκια, τα πιο satisfying, τα πιο cringy βιντεάκια, ό,τι θέλετε. Επίσης εδώ πέρα γύρω μου θα βγουν άλλα βίντεο που μπορεί να σας αρέσουν, οπότε πάτε να τα δείτε. Κάτω στην περιγραφή έχω δικά μου social media, Instagram, TikTok κτλ. Αν θέλετε να κάνετε και follow εκεί πέρα για παραπάνω content. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye!